Θάνο, σε ακούμε, τι έχει συμβεί. Χρήματα δεν υπάρχουν, αλλά φαίνεται πως δεν εισπράττονται. Το λέμε αυτό καθώς οι επικεφαλής των εφοριών βρίσκονται εδώ και ένα μήνα στον αέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εφαρμόσουν τον νόμο για την περαίωση που ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, καθώς δεν έχουν λάβει ακόμη τη σχετική εγκύκλιο υλοποίηση των ρυθμίσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Αποτέλεσμα, όσοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στη ρύθμιση καταβάλλοντας χρήματα, να πάνε στις εφορίες και οι εφοριακοί, όπως μας έλεγαν, να τους διώχνουμε. Δύο εκπρόσωποι εταιριών πήγαν χαρακτηριστικά το πρωί σε μεγάλη αφορία, προσκομίζοντας επιταγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έφυγαν άπρακτοι. Ο νόμος για τη δεύτερη περαίωση, Αντώνη, αφορά όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ σε αντικειμενική αξία και επιχειρήσεις που έχουν εντύσει ο τζίρο από 20 έως 40 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν είχαν υπαχθεί στην αρχική ρύθμιση, ενώ να πούμε ότι δικαίωμα να ενταχθούν στη νέα περαίωση έχουν και όσοι δεν είχαν προσέλθει για να υπαχθούν στην αρχική περαίωση. Θανώ, από πότε έπρεπε να έχει εκδοθεί αυτή η εγκύκλιος? Ο νόμος ψηφίστηκε στις 4 Αυγούστου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβερνήσης 22 Αυγούστου. Και λίγη η περαίωση, Αντώνη, στις 31 Οκτωβρίου. Να αναφέρουμε τέλος. Πότε λίγη. Στις 31 Οκτωβρίου. Να αναφέρουμε τέλος ότι επικοινωνήσαμε με τη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και μας είπαν ότι η εγκύκλιος καθυστερεί από το Εθνικό Τυπογραφείο, καθώς δεν έχει πάρει σειρά για δημοσίευση και εκτιμούν ότι θα φτάσει στις εφορίες την ερχόμενη εβδομάδα. Αντώνη.